Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και πάλι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Top Channel συνεχίζει να καλύπτει τις εργασίες της δεύτερης για το 2018 Ολομέλειας. Κοντά μας η ανεξάρτητη Ευρωβουλευτής, η κυρία Σοφία Σακοράφα. Καλησπέρα, κυρία Σακοράφα. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε για πρώτη φορά. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα. Στο Στρασβούργο, έστω. Κλείνει σιγά-σιγά αυτή η θητεία. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια. Τα πράγματα όπως τα περιμένατε όταν ξεκινούσατε τη διαδρομή σας αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Νομίζω ότι κανείς έρχεται με πάρα πολλά όνειρα εδώ, έρχεται πολύ επιθετικός, με την καλή έννοια να είναι δημιουργικός και τελικά να καλύπτει στην πορεία ότι μάλλον γίνεται το γρανάζι ενός μηχανήματος το οποίο δουλεύει πολύ συγκεκριμένα, είναι πολύ οργανωμένο και ή προσαρμόζεσαι ή σε αποβάλλει. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Εγώ προσωπικά προσπαθώ να... τουλάχιστον τα δικά μου πιστεύω και όσα ήθελα στην αρχή, όταν πρώτο ήρθα δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως εκπρόσωπος των Ελλήνων, να κάνω κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι με αυτή τη μικρή μου πορεία κάποια πράγματα κατάφερα, αν κανείς μπει και στην ιστοσελίδα μου, αλλά και αν με έχει παρακολουθήσει, πιστεύω ότι υπήρξα αξιοπρεπής. Επιλέξατε από ένα σημείο και μετά το μοναχικό δρόμο σε σχέση με τον κομματικό φορέα με τον οποίο εκλεγήκατε. Αυτό θα ρωτούσα λοιπόν. Πρέπει να σου πω ότι πόσο, είναι πάρα πόσο πολύ πιο δύσκολο είναι σε σχέση με το να είστε ενταγμένοι σε μια ομάδα που. Πάρα πολύ, διότι εδώ λειτουργούν μέσα σε ομάδες και λειτουργούν και σε μεγαλύτερες ομάδες. Δηλαδή είναι η εθνική σου ομάδα που έρχεσαι εδώ ως εκπρόσωπος της χώρας, αλλά από εκεί και πέρα για να μπορέσει να λειτουργήσει και να έχει όλες εκείνες τις απαραίτητες διευκολύνσεις για να επιτύχει το έργο σου, πρέπει να είσαι σε μια μεγαλύτερη ομάδα που αυτή λέγεται ομάδα της αριστεράς, των σοσιαλιστών κτλ. Ακόμα και σε αυτές τις ομάδες όμως υπάρχουν προβλήματα. Με ποια έννοια τα προβλήματα? Και εκεί γίνονται διάφορες συναλλαγές, ας το πω, και επιτρέψτε μου την έκφραση, δεν είναι κακή μέσα σε εισαγωγικά, με την έννοια του πώς θα μοιραστούν οι θέσεις, ο χρόνος ομιλίας μέσα στην Ολομέλεια, γιατί δεν είναι εύκολο το να είσαι στην Ολομέλεια και να μιλήσεις το ένα αυτό λεπτό που μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ λίγο σε εμάς, τέλος πάντων. Δηλαδή, πραγματικά και οι άλλοι συνάδελφοι το κοιτούσαμε. Ακριβώς. Και το βλέπαμε στη τηλεοράση, αλλά το βλέπαμε και από κοντά και δεν το πιστεύαμε. Γίνεται μεγάλη μάχη για να το πάρουμε μέσα σε μια ομάδα. Γιατί φανταστείτε ότι η ομάδα τη δική μου, τη Ευρωαριστερά, που χθες θα σα πω ένα παράδειγμα, είχαμε συζήτηση για τη διεύρυνση των Βαλκανίων, είχαν δώσει 7 λεπτά. Αυτά τα 7 λεπτά έπρεπε να μοιραστούν σε 57 συναδέλφους. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μάχη έγινε. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολα. Οι Έλληνες πώς ενημερωμένοι για όσα γίνονται στο Ευρωκοινοβούλιο, πιστεύετε? Τι εννοείται? Η ελληνική κοινή γνώμη, ας το πούμε. Νομίζω περισσότερο από κάθε άλλη φορά, χωρίς όμως να είναι απόλυτα ενημερωμένοι. Εγώ δεν πιστεύω ότι παρακολουθούν τόσο πολύ τη δική μας δράση εδώ. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό, γιατί εάν δεν γνωρίζεις καταρχήν τι γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι ρόλο παίζει στην καθημερινότητά σου και οι εκπρόσωποι που έστειλες, εάν πραγματικά ανταποκρίνονται στο ρόλο που τους έχεις αναθέσει, υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο. Και επειδή έχουμε και εκλογές μπροστά μας για το επόμενο, πάρα πολύ σύντομα, νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο έλλειμμα στο να επιλέξουν είτε τους εκπροσώπους, δηλαδή τα πρόσωπα, είτε τα κόμματα που θα εκπροσωπήσουν μέσω των προσώπων. Άνοιξε και πάλι μια συζήτηση στην Ελλάδα για το αν πρέπει να επανέλθουμε στη λίστα και όχι στο Σταυρό. Η δική σας η άποψη ποια είναι? Εμένα θα μου επιτρέψετε να πω ότι είμαι αρκετά αιρετική, παρότι ακούω πάρα πολύ για τη λίστα. Πάντα το πίστευα και όχι τώρα, ότι η λίστα είναι ένας τρόπος ελέγχου των βουλευτών. Θεωρώ ότι η τελευταία απόφαση που πάρθηκε, παρότι πάρθηκε με τον τρόπο που πάρθηκε πάρα πολύ γρήγορα και την τελευταία στιγμή και εξάφνιασε τους πάντες, ήταν και η πιο σωστή. Δηλαδή έδωσε στους πολίτες τη δυνατότητα να επιλέξουν πρόσωπα. Και τα πρόσωπα αυτά να τα, αν θέλετε, στο τέλος της θητείας, να τα επίσης ελέγξουν και να τα τιμωρήσουν, να τα επιβραβεύσουν, αν θέλετε, για την επόμενη θητεία. Είπατε για τη συζήτηση για τα Δυτικά Βαλκάνια. Μεγάλο ζήτημα. Τεράστιο. Και τις Ολομέλειες αυτές, αλλά γενικότερα που είναι θα απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δική σας άποψη και η δική σας θέση ποια είναι για το θέμα? Βεβαίως, ένα ζήτημα που αφορά και στην Ελλάδα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και επειδή έχω παρακολουθήσει αυτό το θέμα πάρα πολύ στενά και λόγω του ρόλου μου, δηλαδή από την πλευρά της Ευρωαριστεράς, είμαι σκιώδης εισηγήτρια στο θέμα της ένταξης της Φύρου. Πολύ δύσκολο θέμα αυτό και για μας. Βλέπω ότι υπάρχει μια δυσαρμονία αυτών που λέγονται, και αυτό είπα και χθες στον Επίτροπο, στον κύριο Χάν, μια δυσαρμονία μεταξύ αυτών που λέγονται με αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνουν. Δηλαδή, για να ενταχθεί κάποια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρξει αυτή η διεύρυνση που λέμε, πρέπει αυτή η χώρα να πληρεί κάποια κριτήρια. Αυτά είναι τα λεγόμενα κριτήρια της Κοπενχάγης που έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και όλα τα σχετικά.
Όταν λοιπόν στην έκθεση σου παρουσιάζονται 10 αρνητικά, δεν μπορείς στο τέλος της έκθεσης να αναφέρεις και να λες ναι, αλλά θα πρέπει να ενταχθεί, διότι έτσι πρέπει να διασφαλίσουμε και μπλα μπλα μπλα. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Το ίδιο γίνεται και με τη Φύρων. Και επειδή πολλές φορές έχουμε τσακωθεί και μέσα στην Επιτροπή, νομίζω ότι θα πρέπει να τα δουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει να πούνε ότι εμείς θέλουμε οπωσδήποτε να γίνει αυτή η διεύρυνση και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Κάνουμε τη διεύρυνση και μετά. Για το ζήτημα πλέον με την ονομασία, τέλος πάντων, γιατί δεν είναι μόνο η ονομασία των Σκοπίων, η δική σας άποψη ποια είναι? Με βάση τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, περίπου ένα μήνα, με βάση τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Κοιτάξτε, έχει γίνει και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Και έτσι όπως έχουν εξελιχθεί και τις τελευταίες μέρες τα πράγματα, εμένα με θλίβουν και με πικραίνουν, θα σας έλεγα πάρα πολύ. Θα σας αναφέρω και θα σας υπενθυμίσω μάλλον μια δήλωση του κυρίου Ράμα τις τελευταίες μέρες για να σας δείξω ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ο κύριος Ράμα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έκανε κάποιες δηλώσεις περί ανοίγματος του Τσάμικου, περί διεκδίκησης περιουσιών κτλ. Αυτό δείχνει πράγματα. Από την άλλη, πρέπει επίσης να παραδεχτούμε ότι όλοι τα τελευταία χρόνια, και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, λέμε ότι τα Βαλκάνια, η περιοχή αυτή των Βαλκανίων, είναι η πυρηνταγωποθήκη της περιοχής. Γιατί υπάρχουν πολλές εθνοτικές διαφορές, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και διάσπαρτες εθνότητες σε κράτη, αυτό είναι το. Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει με πολύ μεγάλη ευκολία να αντιμετωπίσουμε αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Θα πρέπει να δούμε τα προβλήματα στο βάθος τους και ό,τι λύση δοθεί θα πρέπει να είναι μία και οριστική. Τι θέλω να πω με αυτό? Εγώ δεν πιστεύω προσωπικά ότι μόνο το πρόβλημα του ονόματος είναι αυτό που δημιουργεί τα προβλήματα, εάν δεν λύσουμε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εθνοτική ταυτότητα των χωρών, των λαών μάλλον που βρίσκονται. Ίσως αυτό είναι και το πιο δύσκολο, τουλάχιστον για τη Φύρων. Πρέπει όμως να τους γίνει ξεκάθαρο αυτό, ότι σε αυτή την περιοχή δεν υπάρχει μια εθνότητα η οποία είναι διαμελισμένη. Και υπάρχει μια κοινωνική εθνότητα. Ακριβώς. Άρα σε μια χώρα λειτουργεί ελεύθερα και σε άλλες δύο. Δηλαδή αυτό το κομμάτι που ανοίξει στην Ελλάδα ή στη Βουλγαρία είναι υποκατοχή. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όποια διεθνή σύμβαση και να γίνει. Το έχουμε ζήσει με την Τουρκία. Έχουμε υπογράψει μια σύμβαση και παρόλα αυτά η Τουρκία εδώ και να μην πω 100 χρόνια από την ημέρα που υπογράφηκε αυτή η σύμβαση. Και δεν πρόκειται τα επόμενα 100 όπως φαίνεται. Άρα λοιπόν δεν μας διασφαλίζει απολύτως τίποτα. Θα πρέπει να λυθούν όλα ούτως ώστε να μην τα αντιμετωπίσουμε στην πορεία και στο μέλλον και θα είναι και δυσάρεστα για τη χώρα. Αν λυθούν όλα τα υπόλοιπα, το ζήτημα της ονομασίας είναι δευτερεύον σε σχέση με όλα αυτά που είπατε? Κατ' μου άποψη, ναι, αλλά όχι με την έννοια που το δίνουν, διότι εδώ έχουμε, εάν ιστορικά το δει κανείς, και θα πρέπει πάλι και σε αυτό να γίνει μεγάλη συζήτηση, και δεν μπορεί να γίνει συζήτηση από ελάχιστους, ούτε μπορεί να γίνει συζήτηση μονάχα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κατά τη δική μου άποψη. Και αυτό θέλω να σας πω ότι καθόλου δεν ήμουν αντίθετη με την διαδήλωση που έγινε από το. Με τα συλλαλητήρια των πολιτών, γιατί οι πολίτες έχουν ένα λόγο σε θέματα που είναι εθνικής εμβέλειας. Έχει να κάνει με την ύπαρξή τους, με την πατρίδα τους. Δεν πήγατε, πήγατε. Όχι, δεν πήγα, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Και ούτε μπορεί το μέρος, επειδή και αυτά τα θέματα δημιουργήθηκαν, να δημιουργήσουν πρόβλημα στο όλον. Γιατί το όλον πήγε με ένα θέμα. Ότι η Ελλάδα, η Μακεδονία είναι ελληνική, προσέξτε το όνομα κτλ. Εδώ έχουμε ιστορικά χωρισμένη αυτή την περιοχή, σε περιοχή Σλάβων, Βουλγάρων και Ελλήνων. Επιμένω στο ότι η Μακεδονία είναι μια και ελληνική, που δεν είναι γεωγραφικά ούτε. Γεωγραφικά δεν είναι σίγουρα και έτσι όπως έγιναν οι μοιρασιές εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πρέπει να επισημάνουμε και τα λάθη που κάναμε και εμείς και πώς αφήσαμε να περάσουν κάποια πράγματα και στα θέματα της γλώσσας. Και πρέπει να τα δούμε όλα αυτά και να τα λύσουμε αν θέλουμε πραγματικά να φτάσουμε στην οριστική λύση που στο μέλλον τουλάχιστον θα ζούμε ειρηνικά και αναπτυξιακά, όπως λέγει ο κ. Πρωθυπουργός. Το θέμα της Νοβάρτης το παρακολουθήσατε στο εξ αποστάσεω το τελευταίο δήμερο? Ναι, ναι, και νομίζω σήμερα περισσότερο εδώ. Παίζει, γίνεται πραγματικά έτσι. Ναι, ένα σχόλιο πρώτο, έτσι μικρό. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, επειδή έχουμε τραυματικές εμπειρίες από το παρελθόν. Εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται να το παρακολουθήσουμε, να το παρακολουθήσουμε και να το αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Πράγμα που κατά δική μου άποψη δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Αυτό που βλέπουμε ότι υπάρχει μια ένταση. Κακήθεν. Νομίζω, ναι. Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικό από τη μία πλευρά και από την άλλη. Γιατί η μία πλευρά αμήνεται και η άλλη είναι επιθετική. Και οι δύο όμως παίρνουν να προκαταλάβουν μια κατάσταση. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Νομίζω ότι υπάρχει δικαιοσύνη και θα πρέπει. Γιατί υπάρχει και το τεκμήριο της αθότητος πάντα. Ακριβώς, δεν το συζητώ. Πόσο μάλλον μια τέτοια υπόθεση που είναι, υπάρχουν κάποια. Ακριβώς. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η δημοκρατία μας τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί πάρα πολύ. Έχει χάσει την αξιοπιστία της. Εμείς.
το ελληνικό κοινοβούλιο, οι βουλευτές επίσης το ίδιο. Εδώ δεν τρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε βουλευτές. Θα πρέπει να προστατεύσουμε το πολιτικό σύστημα. Θα πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να το δουν όλο αυτό, να το δει και η δικαιοσύνη, η οποία πολλές φορές άγεται και φέρεται, συγγνώμη για την έκφραση και μην με παρεξηγήσετε, από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Θα πρέπει και η κυβέρνηση να έχει μια τελείως διαφορετική στάση από αυτή που έπρεπε, γιατί όσο και να πιστεύουν κάποιοι ότι αυτή τη στιγμή θα ανάψουν φωτιά για να κάψουν το σύστημα, φοβάμαι ότι μπορεί και να κάνουν και μόνοι. Και αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικό. Παραμένετε αντιμνημονιακοί. Μέχρι θανάτου. Μέχρι θανάτου. Η επόμενη μέρα για τη Σοφία Σακουράφα θα το δείτε στην πορεία, θα επιθυμούσατε μια ακόμη θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο ή... Θα σας πω ότι θα επιθυμούσα. Καταρχήν, ο χρόνος μέχρι τις επόμενες εκλογές είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αυτό που θα επιθυμούσα προσωπικά είναι να είμαι δημιουργική, να είμαι παρούσα, να είμαι δραστήρια, να μην πεθάνω σαν άνθρωπος και πολιτικά, καταλαβαίνετε. Τώρα από και πέρα, εάν δεν είμαι στο κοινοβούλιο και αν δεν με εκλέξει ποτέ κανείς και αν δεν συνεργαστώ με κάποιον και αν δεν, νομίζω ότι έχω πάρα πολύ μεγάλο πεδίο δράσης, όπως τόσα πολλά χρόνια έκανα στους δρόμους. Άρα θα είμαι πάντα ενεργή και κοντά στους πολίτες. Να είστε καλά, έχουμε ό,τι καλύτερο από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ για την μικρή αυτή συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσείς.